Συναντήσουμε τον Αντώνη, ο οποίος είναι στο φως. Βλέπετε το φως, είναι ακριβώς από πάνω. Είναι από τα καλύτερα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν εδώ στην Μύκονο. Δεν έχουμε λόγια για τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι ένα από τα παιδιά που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να πραγματοποιήσουμε αυτά τα γυρίσματα. Και το φως που βρισκόμαστε είναι από τα καλύτερα μαγαζιά της Μύκονου. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Αντώνης, παιδιά. Αντώνης Δημητριάδης, ο οποίος είναι η ψυχή του γυρίσματος. Ένα παιδί το οποίο μας έχει βοηθήσει όσο ελάχιστα παιδιά. Περίμενε λίγο, γιατί ο ένας οπερατέρ λίγο λιποθύμησε. Όσο ελάχιστα παιδιά τα οποία βοηθούν αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνεις και για ό,τι θα κάνεις για το Φάτσαμπουκ. Γιατί τώρα ξεκινάει το Φάτσαμπουκ και είμαστε σε ένα σημείο εκπληκτικό, ίσως το πιο ωραίο μαγαζί το οποίο υπάρχει στην Μύκονο. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Εντάξει, όταν γίνονται ωραία πράγματα, εντάξει, στηρίζουμε ένα στον άλλον, ειδικά σε ένα που είσαι από Θεσσαλονίκη όπως και εγώ. Είμαστε λοιπόν στο Φως, στη Μύκονο, ένα bar restaurant. Βρίσκομαι σχεδόν εδώ σχεδόν όσα χρόνια είναι και το μαγαζί. Πόσα? 3 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε εδώ αφήξεις, αναχωρήσεις. Πολύς κόσμος, έτσι. Πολύς κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος. Λοιπόν, εδώ στο Φως τι μπορείς να κάνεις? Βλέπω ότι είναι για φαγητό ως εμπειρογνωμιστών. Ναι, η κύρια λειτουργία του μαγαζιού είναι εστιατόριο. Έχουμε βραβευμένους σεφ κάθε χρονιά. Φέτος για δεύτερη χρονιά είναι ο Απόστολος Τραστέλης. Ναι. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Και αφού διπνήσουν, να το πούμε, συσταγωγικά, μεταναλαμβάνω εγώ μουσικά να... Και τους ξεσηκώνεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάπως έτσι. Εδώ αληθεύει ότι περνάει η αφρόκρεμα, θα μπορούσαμε να πούμε, από όλη την Ελλάδα, δηλαδή τα δυνατά ονόματα τα οποία υπάρχουν. Στο μαγαζί εννοείς? Ναι. Ναι, έτσι είναι. Γενικά στη Μύκονο, όπως ξέρουμε, με την πάροδο των χρόνων έχει γίνει top προορισμός παγκοσμίως, εντάξει. Η Μύκονος είναι στο top 10 των παγκόσμιων προορισμών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχονται εδώ πέρα από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από ηθοποιούς, τραγουδιστές, επιχειρηματίες, απλώς κόσμος, όσοι θέλουν να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά και να φάνε καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντως το μαγαζί, ο χώρος, αλλά πολύ περισσότερο ο Αντώνης Δημητριάδης, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Αντώνης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια DJ, πολύ γνωστό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε εσείς τώρα που το βλέπετε, αλλά και εδώ και 10 συν 7 έτη, 11 συν 7 έτη, DJ του Αντώνη Ρέμου. Πώς προέκυψε? Όπως προκύπτουν όλα τα ωραία, κατά τύχη θα έλεγα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια, η σχέση έχει εξελιχθεί σε φιλία και αναμένουμε και εδώ τη συναυλία του καλοκαιριού στη Μύκονο, στον Άμμος. Mm-hmm. Είμαι όλα αυτά τα χρόνια μαζί του και στον Άμμος και είναι η συναυλία έτσι του καλοκαιριού, ας το πούμε. Ο Αντώνης έπαιζε στο Καλό Λιβάδι την επόμενη μέρα με τον Γιώργο Σαμπάνη. Θα το δείτε στο επόμενο επεισόδιο, σε μία εβδομάδα από τώρα.